Τον Ιούνιο του 2018, ο Βασίλης Λαμπρινός υπέγραψε τη σύμβαση για την ανακατασκευή που αφορά τόσο στην παιδική χαρά, όσο και στο περιβάλλοντα χώρο στο Κατσαμπά, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 18 μήνες. Με φόντο τη μακέτα, ας δούμε τις εικόνες που επικρατούν σήμερα στην περιοχή, όπου δημότες διαμαρτύρονται, κάνοντας λόγο για ρυθμούς κελώνας. Καμιά Κυριακή, κανένα Σάββατο, κανένα δύο ώρες φεύγουν. Τίποτα άλλο. Έχουν βάλει εδώ γύρω-γύρω τα πανιά των ελιών. Τροπή είναι στη δημοτική αρχή να τα αφήνει και να τα αρχίζει. Εδώ μαζεύουν, μπορεί να χτυπήσουν απέναντι το σχολείο και μπορεί να χτυπήσουν μικρά παιδιά. Την ίδια ώρα, δημότες διαμαρτύρονται για τους κινδύνους που ελοχεύουν όχι μόνο από τις κακοτεχνίες που άφησαν πίσω τους συνεργεία μετά από βλάβη στο δίκτυο, αλλά και από ψηλά, με φόντο τα ξερά φύλλα των δέντρων. Ναι, είναι μεγάλο βέβαια. Είναι βαριά. Αυτό από το σκοτσέι 5-6 κιλά είναι. Όταν πέσει αυτό στο κεφάλι, στην δόση είναι. Το μάθημα τι είναι, μια αθλειότητα είναι. Ο νέος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και αναψυχής που θα διαμορφωθεί σε μια μεγάλη έκταση επί της λεωφόρου 62 Μαρτύρων. Η σύμβαση του έργου υπεγράφει στα μέσα Δεκεμβρίου του 2018 με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 12 μήνες. Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, με τον Βασίλη Λαμπρινό να δηλώνει ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες. Όσο και την παιδική χαρά που ξυλώθηκε λόγω επικινδυνότητας το 2016 πίσω από γνωστό πολυκατάστημα στο Γιόφυρο, αυτή δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα. Όσο και τον αθλητικό χώρο ακριβώς δίπλα, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να απομακρυνθώ πάρα πολύ από το κέντρο για να πάω το παιδί κάπου να παίξει. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Να δοθούν χρήματα για αυτούς τους χώρους αναψυχής. Να μπορέσουν οι κάτοικοι να απολαμβάνουν. Το πρώτο βήμα είναι να είναι ασφαλή τα παιδιά όταν παίζουν. Από εκεί και πέρα πιάσαμε τη σκυτάλη σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία που περιλαμβάνει το τοπογραφικό, τη μελέτη, την κοστολόγηση και τη δημοπράτηση και έχουμε μπει στον κύκλο κατασκευών πια όλων των παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου. Στους δρόμους παίζουν τα παιδιά και στα καμίνια, όπου μία ανάσα από την πλατεία υπήρχε παιδική χαρά, η οποία επίσης ξυλώθηκε και δεν αντικαταστάθηκε. Πάρκο δεν υπάρχει τώρα και χρόνια. Δύο χρόνια και έχουν εξυλωθεί. Ενδιαφέρον δεν υπάρχει. Όλο υποσχέσει. Άμα βγουν, τα ξεχνάμε όλα. Υποβαθμίζεται και πάει συνέχεια. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια για να αναβαθμιστεί. Γιατί τα παιδιά αναγκάζονται να παίζουν στον δρόμο. Ίδιο το σκηνικό και σε γειτονιά στις Πατέλες. Τον Απρίλιο του 2019, η παιδική χαρά ήταν πνιγμένη στα αγριόχορτα. Ενώ σήμερα. Πριν ξυλωθεί η παιδική χαρά, υπήρχε συντήρηση στην παιδική χαρά. Ούτε καν. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι νοιάζει για τα νέα παιδιά, για την νεολαία, γι' αυτό. Δεν το βλέπουμε αυτό καθόλου. Μακάρι να νοιαζότανε. Η κατάσταση του μπάσκετ, άμα πάτε και δείτε, το πάτωμα είναι σε σημεία ανυψωμένο, σε άλλα σημεία είναι κατεβασμένο. Δεν παίζει μπάσκετ εκεί πέρα και.